Έχεις μήνυμα και πρόσκληση. Καλά, θα με πάρεις μαζί εννοείται, γιατί βοήθησα να αναδειχθεί το θέμα. Ναι. Έχεις μήνυμα όμως. Γιατί καλό το σπιτάκι, αλλά πατάτα δεν είναι. Δες. Η μεγάλη πατάτα, όπως τη βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι ξεκάθαρα έναν δέντρο που έχει στολιστεί και νομίζω ότι η όλη εικόνα που εκπέμπει είναι φαντασμαγορική και ως εκ τούτου πιστεύω ότι καλύτερη δεν μπορούσε να γίνει. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η Νάταλη Γερμανού έχει αφιερώσει μέρος του προγράμματος της και για την πατάτα. Με τα χαρά να την υποδεχτούμε στην Κομόπολη μας, γιατί ειλικρινά μας έχει συγκινήσει με αυτήν της τη δήλωση ότι όταν και εφόσον έρθει στην Κύπρο θα επισκεφτεί το συγκεκριμένο χώρο και δει τη μεγάλη πατάτα. Ορίστε. Έχεις και δώρο, και έχεις και δώρο από τον κύριο Γεώργιο Τάσου, που είναι ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου. Πατάτες Κύπρου. Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γλυκύτατος. Ήταν πολύ ευγενικό που μπήκε στον κόπο να μου στείλει μήνυμα. Πόσα κιλά είναι οι πατάτες? Είναι. 20 κιλά πατάτες. Δεν θα παρεξηγηθεί αν τις δωρήσω, ας πούμε, γιατί νομίζω ότι σήμερα είναι η μέρα του... Του βουνού. Όχι. Είναι η μέρα του παιδιού σήμερα, 11 του μήνα. Επειδή δίπλα στο σπίτι μου είναι το χαμόγελο του παιδιού, δεν θα παρεξηγηθεί αν το πάρω το σακουλάκι και το πάω κατευθείαν στο χαμόγελο του παιδιού. Ίσα ίσα θα χαρεί. Θα χαρεί, είμαι σίγουρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γλυκέ μου Γιάννη. Τα λέμε αύριο.